ελευθερία ισχύει μόνο και στην Ελλάδα και παντού και στην Ευρωβουλή για ό,τι αφορά την άσκηση, ό,τι γίνεται αφορά την άσκηση των καθηκόντων και τις πολιτικές, αν θέλετε, θέσεις και απόψεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, δεν δίθεται ζήτημα μία άρση τη δουλειά του. Απλώς θα κρατήσει αυτή τη διαδικασία. Αν ο ίδιος. Εγώ και τη σύνδεση δεν την καταλαβαίνω, βέβαια. Είναι νομικό, φαντάζομαι, το πλαίσιο, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να μάθει γιατί ακριβώς κατηγορείται. Γιατί, όπως έλεγα προηγουμένως, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Γεωργούλης δεν είναι τίποτα σε αυτή την έρευνα. Δηλαδή, δεν έχει το ένομο συμφέρον. Δεν έχει κληθεί και δεν μπορεί να γίνει αυτό επειδή υπάρχει η άρση. Και στην Ελλάδα το ίδιο ακριβώς ισχύει. Δηλαδή, ακριβώς. Δεν μπορεί να κληθεί κάποιος βουλευτής, καλά, υπουργός δεν το συζητάμε, βουλευτής ως ύποπτος σε μια προκαταρκτική ή να του ασκηθεί ποινική δίωξη χωρίς άρση ασυλίας. Δηλαδή, μέχρι να έρθει η ασυλία του Αλέξη Γεωργούλη, δεν είναι τίποτα. Γιατί μπορεί και να μην έρθει. Αν δεν έρθει, δεν υπάρχει υπόθεση. Έγινε. Νομική εμπειρία, τη δική σας, την συντακτική, όλα αυτά δεν μπορεί να το χωρέσει. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Δηλαδή μου φαίνεται τελείως παράλογο γιατί αυτό. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να μην έρθει η ασυλία. Όχι, όπως μας είπε και η Τσίνα και τουλάχιστον το έχουμε δει σε τέτοιου είδους αντικείμενα. Θα ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να μην έρθει, γιατί δεν μιλάμε για αδίκημα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έτσι σε καμία περίπτωση.